Ο Άρης τα κατάφερε. Βγήκε ξανά στην Ευρώπη. Μετά από μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το κλαμπ, με τη Γάμα Εθνική, με τη Β' Εθνική, επέστρεψε στα σαλόνια τη Super League και επιστρέφει και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Τώρα πια έχουν κάθε δικαίωμα να οντυνεύονται ότι τα καλύτερα είναι μπροστά τους. Τελευταία χρονιά που ο Άρης τα κατάφερε και έπαιξε στην Ευρώπη, έχουν περάσει από την τελευταία χρονιά 8 χρόνια. 8 χρόνια που το κλαμπ ταλαιπωρήθηκε πολύ, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Παίζει να είναι και τα πιο δύσκολα χρόνια αυτά που πέρασαν της σύγχρονης ιστορίας του, αλλά τα κατάφερε. Πόσο εύκολο ήταν. Νομίζω ότι πιο δύσκολο ήταν να μπορέσει να ξεπεράσει αυτά τα 6 χρόνια που πέρασε. Τα δύο με αρκετές δυσκολίες στην Super League και τα 4 που ήταν στις πιο κάτω κατηγορίες, γιατί από την ώρα που γύρισε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γινόταν αυτό που πετυχαίνουμε φέτος, γιατί είναι ένα μεγάλο κλαμπ. Απλά αισθανόμαστε και τυχεροί που είμαστε κομμάτι σε αυτή της ομάδας. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Ήταν αρκετά δύσκολο γιατί η ομάδα πέρασε 3 κρίσεις. Σε αυτές τις 3, η μία ήταν όταν άλλαξε προπονητή, η άλλη ήταν να αποκλειστήκαμε από το κύπελο και η τρίτη όταν χάσαμε στη Λιβαδιά. Αφού αντέξαμε εκεί, η ομάδα πήρε το δρόμο της. Ναι, το κουμπί γυρίζει στην Ξάνθη, ναι. Που στο μεταξύ έχουν γίνει και αλλαγές στο ρόστερ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Έχουν έρθει ορισμένα νέα παιδιά, τα οποία σήμερα πια που τελείωσε το πρωτάθλημα μπορούμε να πούμε ότι αφομοιώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα στην ομάδα. Παίχτες, μάλιστα αρκετοί από αυτούς που δεν είχαν καν ιδέα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα συστατικά της επιτυχίας για τη γρήγορη μεταμόρφωση του Άρη, ότι αυτά τα παιδιά αφομοιώθηκαν πολύ γρήγορα στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για να αφομοιωθούν κάποια παιδιά να, πολύ γρήγορα σε μια ομάδα να είναι και υψηλό το επίπεδο, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το επίπεδο της αντίληψης που έχουν. Σχεδόν τα περισσότερα πράγματα στο ποδόσφαιρο μοιάζουν πολύ κοντά, φτάνει να είναι ορθολογικά. Μιλάμε λοιπόν για παιδιά που έχουν υψηλό IQ, καταλαβαίνουν πολύ γρήγορα, λέω IQ ενώ αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, ναι, ποδοσφαιρικό, και δεν χρειάστηκε πολύ μεγάλος χρόνος προσαρμογής. Τα περισσότερα από αυτά που ζήταγα τα ξέρανε οι ίδιοι και τα κάνανε εύκολα. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Εκείνη η νίκη στην Ξάνθη ήρθε επειδή υπήρξε μια συσπήρωση, επειδή ήταν η κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο timing να βγει η δουλειά, επειδή ήταν ένα οριακό match και το κατάλαβαν όλοι και έπαιξαν με περισσότερη διάθεση, με περισσότερο πείσμα. Όλοι ξέραν ότι εάν η ομάδα δεν κέρδισε εκείνο το παιχνίδι, το σίγουρο είναι ότι η επόμενη μέρα δεν θα βρίσκε εμένα εδώ. Αυτό το γνώριζαν όλοι. Πάνω απ' όλα εγώ, χωρίς βέβαια να το πω στα παιδιά, αλλά το γνωρίζαν γιατί γνωρίζαν όλη την ατμόσφαιρα το τι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν αυτό λειτουργήσε για να είμαστε πιο δεμένοι και να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι μας είχε ταρακουνήσει η ήττα από τη Λιβαδιά και θέλαμε να αντιδράσουμε. Ξαναγυρνώντας την φετινή σεζόν και πώς ήρθε αυτό, ποιο είναι το μάτς, ποιος είναι ο Άρης που ελπίζεις, ονειρεύεσαι, θέλεις να βλέπουμε την επόμενη σεζόν? Ποιο μάτς είναι αυτό που θα μας το δείχνεις και θα έλεγες αυτό είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλω να δείξουμε την επόμενη σεζόν? Νομίζω το παιχνίδι με την ΑΕΚ εδώ. Με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ που μπορεί να μην ήταν στην καλύτερη της μέρα εκείνο το παιχνίδι, αλλά όταν ο αντίπαλός σου μια τέτοια ομάδα κάνει 0 τελικές και εσύ απειλείς συνέχεια και έχεις πάρα πολύ έντονο ρυθμό, πρεσάρεις πάρα πολύ ψηλά, έχεις πολύ κοντά τις γραμμές, είναι ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναδώ αρκετές φορές. Ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι απ' έξω το λέμε και για τους ποδοσφαιριστές, το λέμε όμως και για τους προπονητές. Καταλαβαίναμε λοιπόν ότι ο Σάββας Παντελίδης είναι ο Έλληνας προπονητής που έρχεται
είναι το new entry, αλλά πάντα είχαμε την απορία, λέγαμε να τον δούμε και στις συνθήκες πολύ μεγάλης πίεσης, σε έναν πάγκο μιας ομάδας που έχει τον κόσμο που έχει ο Άρης. Εγώ αισθανόμουν από πριν έτοιμος γι' αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην πορεία μου αυτά τα τελευταία χρόνια άλλαξα κάποια πράγματα πριν έρθω εδώ. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι ήταν το σημαντικό. Τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5 θα έλεγα, άρχισα να ασχολούμαι πολύ περισσότερο. Αυτό που βλέπατε ήταν ένας προπονητής που ασχολούνταν πολύ με τον αντίπαλο. Mm-hmm. Και αυτό ίσως να έβγαζε και αυτό το ερωτηματικό στην πίεση, στην καλή ομάδα που θα πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο. Τα τελευταία 2,5 χρόνια άλλαξα αυτόν τον τρόπο, προσπάθησα να τον αλλάξω, δίνοντας πολύ μεγάλη βάση στη δική μου ομάδα, και αυτό με βοήθησε τώρα, μετά από 2,5 χρόνια, με βοήθησε σε αυτή την ομάδα εδώ, τον Άρη. Με την πίεση ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα, ίσως γιατί δεν βρήκα ποτέ κάπου σε μια ομάδα να πάω κάπου και να πανηγυρίζουν που πήγα από την πρώτη μέρα. Είσαι μπαρτοκαπνισμένο, να το πω έτσι, και ως ποδοσφαιριστής. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό που λες. Θεωρώ ότι δεν θα πολύ, μεγάλο πλεονέκτημα, αν και έχασα αρκετά χρόνια, προπονητικά χρόνια, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι ξεκίνησα ουσιαστικά από τοπικό. Mm-hmm. Από βοηθός προπονητή, και μετά η πρώτη μου δουλειά ήταν στο τοπικό. Mm-hmm. Και ανέβηκα όλες τις κατηγορίες έχοντας περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Πολύ περισσότερες από το να πιέζεις από τον κόσμο. Mm-hmm. Να μην μπορείς να κάνεις προπόνηση, να μην έχεις γήπεδο, να μην έχεις φροντιστές, να μην έχεις φυσιοθεραπευτές, να μην έχεις τίποτα. Οπότε. Όταν τα έχεις όλα αυτά, τα υπόλοιπα μπορείς να τα διαχειριστείς, φτάνει να αντέχεις λιγάκι. Πριν έρθει η σεζόν και όλα τα προηγούμενα χρόνια που έβλεπες τον Άρη ως παρατηρητής, τι καταλάβαινες για τον κόσμο του, για το DNA του, για τις μεγάλες βραδιές του, τι σου είχε ως αποτύπωμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού? Είναι μια ομάδα που δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ότι μπορεί να κλέψουμε ένα μάτς και να παίξουμε την ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι δεν θα αρέσει σε κανένα. Είναι και ο κόσμος, είναι και το DNA της ομάδας που όταν έρχεται στο γήπεδο απαιτεί από την ομάδα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και το καλό θέαμα. Ναι, πραγματικά είναι πολύ απαιτητική, και σε αυτό και το νιώσαμε και φέτος. Είχαμε ένα παιχνίδι με τη Λαμία που, παρότι κερδίσαμε, τα πράγματα δεν ήταν καλά στο γήπεδο, γιατί πραγματικά δεν παίζαμε καλά. Είχαν δίκιο ότι δεν παίζαμε καλά, αλλά κερδίσαμε, και όμως δεν χειροκρότησε κανείς. Σχεδόν μας αποδοκίμασαν γι' αυτό. Δεν τους άρεσε ο τρόπος που παίζαμε. Και πώς γίνεται αυτό τώρα, και καλό ποδόσφαιρο και καλό αποτέλεσμα? Νομίζω ότι κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες φορές όχι. Το σίγουρο είναι ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί, σε αυτό πάνω δουλεύουμε όλοι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για να ξεκινήσεις μια τέτοια προσπάθεια είναι να προσπαθείς να κάνεις την ομάδα σου να παίξει με ενθουσιασμό. Mm-hmm. Ο ενθουσιασμός μεταφέρεται και στην εξέδρα, ή είναι από την εξέδρα έρχεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και αν μπορείς και να τα παντρέψουν στα μάτς, τότε βγαίνει καλό αποτέλεσμα. Και καλό ποδόσφαιρο και καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν το σκέφτησα καμιά φορά, αλλά στον πάγκο αυτό έχουν κάτσει πολύ πολύ σπουδαίοι προπονητές. Από δικούς μας, Έλληνες εννοώ, όπως ο Αλκέτας Παναγούλιας, αλλά από ξένους προπονητές όπως ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Το βάζεις καθόλου στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου αυτό, ότι εδώ, σε αυτόν τον πάγκο? Βασικά έβαλα στο κεφάλι μου ότι από τις πρώτες κουβέντες που είχα ήταν ότι, να ξέρεις, έχει πίεση. Εδώ δεν έχουν αντέξει ο τάδε και ο τάδε. Εγώ έλεγα, ακόμα και στα δύσκολα, θα αντέξω. Εγώ θα αντέξω. Μπορεί να μην είμαι καλύτερος προπονητής από εκείνους, αλλά ότι θα αντέξω, θα το κάνω. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχουν και τόσο μεγάλες απαιτήσεις. Γι' αυτό και εγώ έχω τόσο μεγάλες απαιτήσεις από τον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί σε αυτόν τον πάγκο έχουν κάτσει αυτοί που είπες. Αντιλαμβάνομαι ότι αρχίζει και υπάρχει ένα δέσιμο με την ομάδα, με τις στιγμές της. Είναι δεδομένο ότι η ατμόσφαιρα που υπάρχει στο γήπεδό μας, στα μάτς, είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω αν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναζήσει καλύτερη ατμόσφαιρα. Αυτό είναι κάτι που ασφαλώς σε κάνει να δεθείς με όλο αυτό. Ανεξάρτητα αν είσαι επαγγελματίας, είναι ένα κομμάτι που σε κάνει να χαρούμενο που είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Ωραία. Μιας και συζητάμε λοιπόν για το DNA του Άρη, μιας και συζητάμε για το παρελθόν του Άρη και πώς μπορούμε να το συνδέσουμε με το σήμερα, λέω να πάμε να φάμε και να πιούμε μπύρες για να έρθεις και εσύ πιο κοντά με το παρελθόν και το DNA του Άρη, με τον Τίνο τον Κούι και τον Άγγελο Χαριστέα. Μεγάλη μου χαρά.
Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τους τρεις που είστε εδώ. Είναι μεγάλη χαρά. Και επειδή με τον coach θα είπαμε και στο γήπεδο, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, του λέω θα πάμε να συναντήσεις δύο θρύλους του Άρη. Έναν που δεν τον χάρηκε πολύ ο κόσμος του Άρη, ξεκινάω από το μικρότερο. Δεν τον χάρηκε πολύ ο κόσμος του Άρη γιατί έφυγε νωρίς, αλλά τον καμάρωσε πάρα πολύ και έφτασε να τον δει μέχρι και πρωταθλητή Ευρώπης. Και έναν που όσα χρόνια κι αν περνάνε, είναι η σημαία του Άρη. Μιλάω για τον Άγγελο Χαριστέα και τον, θα σας λέω, κύριο Ντίνο Κούι, αν και είστε αυτός που έχει γεράσει λιγότερο από όλους μας. Είναι φοβερό, είχα να τον δω πολύ καιρό και είναι ίδιος, είναι φοβερό. Πες μας το μυστικό σου, Ντίνο. Το μυστικό λοιπόν. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι ότι έχω να κάνω με μικρά παιδιά και όσο δουλεύεις με μικρά παιδιά, είσαι και εσύ μικρό παιδί, γίνεσαι ένα με τα παιδιά. Λέω στον coach, στο γήπεδο Άγγελε, του λέω κάποια στιγμή, είτε από τις συζητήσεις on camera, είτε από τις συζητήσεις εκτός της κάμερας, διαπιστώνω ότι έχει δεθεί πολύ με την ομάδα. Λοιπόν, ο Σάββας Παντελίδης ήρθε στον Άρη σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ομάδας. Δηλαδή εκεί που άρχισε να υπάρξει μια γκρίνια, να το πω έτσι, και κατόρθωσε μέσα σε λίγους μήνες να αντιστρέψει όλο αυτό το κλίμα. Και εγώ έχω πει και το ξαναλέω και τώρα εδώ, ότι είναι ένας προπονητής που ταιριάζει στον Άρη. Εγώ ήμουν 6 χρόνια στην ομάδα και ο Ντίνος μπορεί να μας το πει ακόμα καλύτερα. Ο Σάββας Παντελής είναι ένας άνθρωπος που ταιριάζει το προφίλ του, ο τρόπος του, με την ομάδα του Άρη. Τι λες τώρα? Είσαι πολύ κοντά στο DNA του Άρη, δίπλα-δίπλα. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι φεύγοντας, όταν τελειώσουμε αυτό, θα έχω ψηλώσει 10 πόντους. Από αυτή τη συνάντηση και μόνο. Έτσι νιώθω κι εγώ, ότι ταιριάζω στο DNA του Άρη. Αυτό που έχει αυτή η ομάδα είναι κοντά σε αυτό που σκέφτομαι να παίζει η ομάδα μου. Τι είχε ο φετινός Άρης και κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο? Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν και το καλοκαίρι και ιδιαίτερα και τον Ιανουάριο δέσανε στην ομάδα, έτσι, δέσανε στην ομάδα. Και πιστεύω ότι με την καθοδήγηση του Σάββα θα μπορέσει ο Άρης να πετύχει πάρα πολλά. Αλλά χρειάζεται όμως και λίγο υπομονή, γιατί ο Άρης είναι μια δύσκολη ομάδα. Εγώ δεν το κρύβω αυτό εδώ. Και μάλιστα του το είπα και πιο μπροστά, είναι δύσκολη ομάδα, έχει κερδίσει ήδη την εκτίμηση και των φιλάθλων και των παλεμάχων και των παραγόντων και πραγματικά εύχομαι να συνεχίσει έτσι όπως έχει αρχίσει και να τελειώσει, δηλαδή να μας κάνει και περήφανους εμάς και βέβαια να μπορέσει να πετύχει και πολύ περισσότερα πράγματα για τον Άρη. Χαμογελάω, Άγγελε, γιατί ένας από τους τρόπους που του είπε νωρίτερα ότι είναι μια απαιτητική ομάδα και το κοινό του Άρη είναι πολύ απαιτητικό, ένας από τους τρόπους για να το εξηγήσει, είναι ένα περιστατικό με έναν φίλαθλο στην Κερκίδα. Και είναι μια καλή στιγμή για να το ξανακούσουμε αυτό το περιστατικό που είχατε ζήσει με τον φίλαθλο και την υπόσχεση που του δώσατε για να κατέβει και να ησυχάσει. Ναι, ήταν, να πω και το όνομα, ναι, ήταν ο Τιτίλς, ο οποίος δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή, στη ζωή. Και παίζαμε με την ΑΕΚ. Και πήγε κάποια στιγμή, είχε ανέβει στη θύρα 1, πάνω στα σύρματα. Και δεν κατέβαινε. Και λέω, διότι αν δεν κατέβει, δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Και πήγανε αρκετοί να το κατεβάσουν, δεν μπορέσαν και πήγα εγώ και του λέω, Τιτίλη, λέω, κατέβα. Και εγώ λέω, το μόνο που μπορώ να σε υποσχεθώ ότι θα βάλω 2 γκολ και θα κερδίσουμε. Και πραγματικά σε εκείνο το παιχνίδι έβαλα 2 γκολ και κερδίσαμε το παιχνίδι. Δεν βγήκε αληθινό, σας το πω έτσι. Ναι. Και έτσι κατέβηκε κιόλας. Μετά το έκανε κάθε φορά, μήπως. Ή ζητούσε 2 γκολ κάθε φορά. Μιλάμε για τον Άρη της Ευρώπης, γιατί ο Άρης βγαίνει φέτος στην Ευρώπη μετά από μια ταλαιπωρία αρκετών χρόνων. Τη δυσκολία αυτή την έζησες λίγο από μακριά γιατί ζούσες στο εξωτερικό, Άγγελε, αλλά πόσο σε πλήγωνε, πόσο σε στεναχωρούσε? Από τη μία με στεναχωρεί. Δεν μπορεί να με στεναχωρεί. Με πληγώνει. Γιατί ξεκίνησα από τα σπλάχνα αυτής της ομάδας.
Για να φανταστείς τώρα, μια που μιλάμε συγκεκριμένα για μένα, έγινε η μεταγραφή, να δούμε, της ιστορίας του Άρη με τα χρήματα που πήρε και στο τέλος κανένας δεν ήξερε που πήγαν τα λεφτά. Υπήρχε δηλαδή για μένα ήδη μια παρατεταμένη στεναχώρια για το τι άφησα πίσω μου φεύγοντας. Αλλά όταν βλέπεις τώρα την ομάδα του Άρη να ταλαιπωριέται τώρα σε Β' και Γ' εθνική, σίγουρα δεν με αφήνει αδιάφορο. Όλα αυτά τα χρόνια έχει ορισμένες επιτυχίες στην Ευρώπη που τις θυμάται όλη η Ελλάδα. Okay, δεν είναι αντίστοιχες του μπάσκετ που μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίτια και τον λάτρεψαν, αλλά είναι κάποιες βραδιές που όλη η Ελλάδα έμεινε πάνω στον Άρη. Είναι η βραδιά ασφαλώς με την Περούτζια ασυζητητή. Είναι οι βραδιές με την Ατλέτικο. Κοίταξε, με την Περούτζια παίξαμε εδώ. Η Περούτζια έχει έρθει με το Ρώση τότε που ο Ρώση ήταν μεγάλη φίρμα, έτσι, του βέβαια. Ποδοσφαίρου. Φέρνουμε 1-1. Όταν πήγαμε στην Περούτζια υπήρχε βέβαια μια αισιοδοξία, αλλά ξέρεις τώρα, δεν ήταν και ολοκληρωτική. Αλλά πήγαμε εκεί, είδαμε πώς λειτουργούν λίγο, μας βάλαν σε ένα ξενοδοχείο μέσα σε ένα βουνό. Το βλέπαμε εμείς, λέγαμε πού, δεν είχαμε ζήσει τέτοια στιγμή. Πάμε να κάνουμε προπόνηση με το, επειδή έβρεξε την Περούτζια, το είχαν σκεπάσει με νάιλον το γήπεδο για να μην πιάσει λάσπες και αυτά εδώ. Και μόλις το βγάλανε και κάναμε προπόνηση και το είδαμε, τρελαθήκαμε, αφού λέγαμε ότι μα, είναι ένα, αυτό δεν είναι γήπεδο, είναι μπιλιάρδο. Όπως ήταν το μπιλιάρδο, έτσι ακριβώς ήταν και το γήπεδο. Πόλιο, ναι. Και λέγαμε τώρα το βράδυ, όποιος κάνει λάθος πάσα, θα σηκωθεί να φύγει με τέτοιο γήπεδο. Πέσαμε σε κάτι γήπεδα όχι τόσο καλά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι, ναι. Απευθύνομαι στο Σάββα και λέω, ο προπονητής έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε τον Πέπε Σασία, ο οποίος Πέπε Σασία, θυμάμαι, πέρα από την τακτική και αυτά εδώ πέρα έτσι, μας λέει, ακούστε να δείτε, θα μπείτε μέσα, λέει, και θα πάρουμε την πρόκριση. Εμείς το βλέπαμε, λέει, τι λέει τώρα αυτός εδώ. Πώς τις περιμένεις αυτές τις πρώτες βραδιές της Ευρώπης με τον Άρη? Να το πω με μία λέξη. Ναι. Είμαι πεινασμένος. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είναι πεινασμένοι. Όταν ο οργανισμός όλος έρχεται από 6 χρόνια ταλαιπωρίας, 2 τα οικονομικά στη Super League και 4 στις χαμηλές κατηγορίες, όλοι πρέπει να είναι πεινασμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά σας και κάθε επιτυχία εύχομαι. Πάνε όλα καλά. Εδώ ακριβώς από πάνω μας είναι αυτό το εδώ παίζουμε μπάλα εμείς. Μίλησέ μου λίγο για την έδρα, για τον κόσμο, για το πώς ζεις τα μάτια από μέσα. Ακριβώς όπως το λέει. Χωρίς να έχει μπει στο μυαλό μου αυτό, αλλά από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ, σκέφτηκα ότι το DNA αυτής της ομάδας είναι το παίζουμε μπάλα εμείς. Σε αυτό το γήπεδο κάνουμε κουμάντο εμείς.